Την ανησυχία του εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης για το πώς η πολιτεία αντιμετωπίζει τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Σε λίγες ημέρες το φαράγγι πρέπει να ανοίξει και ακόμη δεν έχουν γίνει οι προσλήψεις. Να σημειωθεί ότι έντονη είναι και η διαμαρτυρία των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης. Έχει γίνει μια αλλαγή και υπάρχει ένα πρόβλημα, ίσως είναι άλλο θέμα αλλά πρέπει να το θίξω. Δεν ενημερώθηκε η περιφέρεια, δεν ενημερώθηκε η περιφερειακή ενότητα που είναι το φαράγγι της Σαμαριάς. Δόθηκε αρμοδιότητα στον φορέα διαχείρισης Λευκών Ωραίων. Θα υπάρξει μια δυσχέρεια στη λειτουργία του, μια δυσαρμονία, μια καθυστέρηση. Πώς το σκέφτηκαν αυτοί που το σκέφτηκαν, σήμερα δεν είναι μέρα να πω τίποτα. Θα έχουμε το χρόνο σε λίγο να τα πούμε, αλλά θεωρώ απαράδεκτο ότι περνάει ένα νομοσχέδιο χωρίς ενημέρωση των φορέων των αντίστοιχων. Σε λίγο θα πρέπει να ανοίξει το φαράγγι νωρίτερα. Ήδη η Αγία Ρουμέλη θέλει να το ανοίξει. Οι κάτοικοι έχουν ανάγκη, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που βολεύει, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν μπορεί να διέρχεται το φαράγγι κόσμος χωρίς προστασία, χωρίς φύλακες. Πού είναι τους φύλακες, ποιος θα τους πάρει, πότε θα κάνει τη δημοπρασία, πότε θα ολοκληρωθεί το ΑΣΕΠ για να προσληφθούν, άνθρωπος δεν ξέρει. Το νέο νομοσχέδιο που αναθέτει στο φορέα διαχείρισης Λευκών Ωραίων τη λειτουργία του φαραγγιού δεν έχει σχέση προς το παρόν με τις προσλήψεις τις οποίες διαχειρίζεται το δασαρχείο, τονίζει ο πρόεδρος του φορέα, Πέτρος Λιμπεράκης. Το καινούργιο νομοσχέδιο δεν επιφέρει ουδεμία αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των επισκεπτών του φαραγγιού. Όπως γινόταν η διαχείριση πέρυσι, πρόπερσι, πριν 10 χρόνια κτλ., το ίδιο θα γίνει και φέτος. Υπάρχει πιθανότατα μια καθυστέρηση. Καλό θα ήταν να είχαν ήδη προσληφθεί δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες κάθε χρόνο δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες όλων μας και τις αποκεντρωμένες και του δασαρχείου και της περιφέρειας, δεν μπορούμε να τις περκεράσουμε. Το κράτος είναι εκεί και κρατάει γερά. Όμως νομίζω ότι δεν θα έχουμε εν τέλει πρόβλημα. Το φαράγγι θα λειτουργήσει όπως κάθε χρόνο. 1 Μαΐου θα είναι ανοιχτό. Είναι μια υποχρέωση που με νύχια και με δόντια πρέπει να τηρήσουμε. Εν τω μεταξύ, τα παραπάνω συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Νομού, στην οποία έδωσε το παρόν και ο Επιχειρησιακός Συντονιστής Κρήτης, Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Η Κρήτη ιδιαίτερα έχει έναν ήπιο χειμώνα, χωρίς βροχοπτώσεις, χωρίς χιονοπτώσεις, και έτσι υπάρχει μια παρατεταμένη ανιδρία με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, παράγοντες οι οποίοι, αν έχουμε μια πυρκαγιά, βοηθούν στην εξάπλωσή της. Εμείς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια, θα προσπαθήσουμε, ήδη το σχεδιασμό μας τον έχει εγκριθεί, τον εφαρμόζουμε από 1η Μαΐου και είμαστε εδώ να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Αλλά με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση και σε όλους τους πολίτες της Κρήτης και γενικότερα της υπόλοιπης χώρας, ότι πρέπει όλοι μαζί, όσοι δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, μελισσοκόμοι, άνθρωποι που κάνουν κάποιες θερμές εργασίες, να είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχή όλων είναι να μην υπάρξουν πολλές πυρκαγιές το καλοκαίρι παρά τις αντίξωες συνθήκες, με την ξηρασία που θα επικρατήσει.